Θέλω λοιπόν να ακούσουμε με προσοχή σήμερα, το έχω ξαναπεί, έναν από τους κορυφαίους οριοθέτες στη Μεσόγειο, τον κύριο Χρήστο Ζήνωνος. Καλημέρα κύριε Ζήνωνος. Καλημέρα σας και ο Θεός τον βάθει ψυχούντα του συνεργάτη μου Σόλωνα Κατσίνη, που κινήθηκε προχθές και κυδεύσαμε χθες. Έχετε δίκιο. Σοβαρούς συνεργάτες στην προσπάθεια μας και έφτιαξε από την ψυχή της. Έχετε δίκιο λοιπόν, και σωστή αναφορά για το Σόλωνα Κατσίνη. Όχι τυχαία, θεωρείται από τους πατέρες της Κυπριακής ΑΟΣ. Να το πούμε αυτό. Σε ευρύτερη συνεργασία, Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ακούω συνεχώς να αναμένουμε από τρίτους και με διάφορες ευκαιρίες να ακυρώσουμε το τουρκολιβικό. Το τουρκολιβικό, εκτός ότι είναι ένα έκτρωμα από πλευράς νόμος, είναι δίκαιο της θάλασσας, αλλά γενικά και διεθνού δικαίου. Καταργείται με ενέργειες και κινήσεις που πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Να σημειώσετε ότι το τουρκολιβικό, εκτός από μια μικρή σφήνα, μια αγωνία σφήνα, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, δεν επηρεάζει ποσόστα δικαιώματα της Αιγυπτιακής ΑΟΣ. Αυτή τελεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενέργεια της ΣΥΣΥ, είναι μια ανακήρυξη στην ουσία, με ένα διάταγμα. Και πολύ καλά το έκανα και είναι μέσα στα πλαίσια της σύμβασης του δικαίου της θάλασσας που του δίνει αυτό το δικαίωμα ανακήρυξης. Και με αυτή την ενέργεια του έχει οριοθετήσει τη συνορεύουσα, παρακείμενη ζώνη διαχωρισμού μεταξύ των δύο χωρικών υδάτων, δηλαδή το 12 ναυτικό μιλίο. Εκεί το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο που είναι καθαρό και μιλά για equidistance από τις παραλίες. Και επεκτείνεται βορείως για να καλύψει και τον διαχωρισμό της ΑΟΣ της Αιγύπτου με την Λιβύη και προχωρεί. Το μόνο θετικό που βλέπω σε αυτή την κίνηση, διότι δεν είδα χαρτίς, δεν είδα ανάλυση συμπεταμένων, φτάνει μέχρι τη μέση γραμμή και δεν πάει στο α σημείο της APCD της μερικής οριοθέτησης με την Ελλάδα, δηλαδή δεν δημιουργεί τριεθνές σε εκείνο το σημείο και θα εξηγήσω γιατί δεν δημιουργεί, εκτός από το περιθώριο που αφήνει για λόγους τέλος πάντων διπλωματικής κομψότητας να γίνει διαδικασία με την Ελλάδα και με την Λιβύη σε αυτό το σημείο, το ίδιο το ελληνοαιγυπτιακό αφήνει ένα κενό. Δηλαδή υπάρχει μια κοινή θαλάσσια ζώνη μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί δυτικά. Ένα μικρό κομματάκι. Και δυστυχώς αυτό το κομματάκι είναι αυτό που επηρεάζει και το τουρκολιβικό. Δεν ξέρω αν είναι επί σκοπού που έμεινε, για να μην ενοχλήσουμε την Αιγύπτου, την Τουρκία, διότι και το ότι έφτασε μέχρι το 28 είναι παράδοξα αυτά τα πράγματα. Έστω και μερικοί δεν εγκυβωτίζεται μεταξύ με την Βουλή, αλλά εγκυβωτίζεται, αν είναι μερικοί, μεταξύ των ισοαποστάσεων από τις ακτές. Η ισοαποστάση δεν είναι κατά μήκος ενός με συμβουλή. Η ισοαποστάση μεταξύ απέναντι ακτών, εκτός εάν οι απέναντι ακτές είναι τελείως παράλληλοι κατά παραλλήλους. Άρα ο με συμβουλή είναι εκείνος ο οποίος θα μοιράσει. Όχι, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Είναι παράδοξο για μένα να εγκυβωτίζει την Ελλάδα μέσα σε μια περιορισμένη ΑΟΣ. Ποιος, ένα σύστημα που κάνει η Αιγύπτος. Κύριε Ζήνωνος, αφού σας... Θα επιστρέψω. Λοιπόν, επιστρέφω το ότι αν έχει σκοτώσει ή ενοχλήσει κάποιονδήποτε τρόπο το τουρκολιβικό. Και λέω εξασώς όχι και δεν πρέπει να γυρίζουμε. Εκείνο που η Ελλάδα όμως δίνει μια ευκαιρία, η Αίγυπτος, εφόσον έχει κινηθεί δυτικά. Που... Συγγνώμη, με ακούτε? Ναι, λίγο πιο δυνατά μόνο, αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Εκείνο που η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί, δύο σημεία. Το ένα σημείο ότι έχει κινηθεί δυτικά, ενώ το σύμφωνο που έχει υπογράψει λέει ότι πρέπει να διαβλευτούν οι δύο χώρες όταν θα προχωρήσουν πέραν του σημείου Α δυτικά ή πέραν του σημείου Β ανατολικά. Ναι. Δίνει το δικαίωμα να πει εντάξει, εγώ συγκινήσε δυτικά, εγώ θα κινηθώ ανατολικά. Και να κάνει και η Ελλάδα κήρυξη, έστω μόνο μερί, διότι κανένας σου το απαγορεύει, από το σημείο D να κατέβει κάτω στη μέση γραμμή και να ακολουθήσει τη μέση γραμμή να πάει μέχρι και το Τριεθνές της Κύπρου. Εγώ λέω να προχωρήσει και βορείως να καλύψει και όλη τη σύνορο προς το Τριεθνές της Τουρκίας. Κήρυξη θα κάνει. Θα κάνει οριοθέτηση
έτσι, και να έχει και συντεταγμένες και χάρτες να αποστείλει στο Γενικό Γραμματέα και είναι, να είναι έτοιμη για διαπραγμάτευση με τις εμπλεκόμενες όμορες χώρες. Σε αυτή την περίπτωση θα φωνάξει τη Αιγύπτου πρώτα-πρώτα να εξετάσουν το σημείο που έμεινε στον αέρα. Διότι από ό,τι κατάλαβα, εκείνος ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο ΑΟΣ, περίπου κάθετος να πω, μένει στον αέρα. Δηλαδή στο σημείο της μέσης γραμμής. Εκεί να εξεταστεί αν είναι πράγματι η μέση γραμμή και εάν εκείνη η γραμμή που διαχωρίζει τις δύο θάλασσες, δηλαδή την ΑΟΣ Αιγύπτου με την ΑΟΣ Λιβύη, εάν επηρεάζει κατά οποιοδήποτε τρόπο η δύναμη της Κρήτης, δηλαδή η επίρρεια της Κρήτης. Μισό λεπτό, κύριε Ζήνωνος. Μισό λεπτό. Ναι. Και θέλω όσο μπορείτε πιο δυνατά στο κινητό σας και αν έχετε hands-free, βγάλτε το hands-free να μιλάτε για να ακούγεστε καθαρά. Μα θα μιλάει και θα τώρα να πάω να δημιουργήσω σε κάποιο άλλο χώρο. Λοιπόν, κάποιο άλλο χώρο. Κοιτάξτε. Μας ακούτε τώρα? Ναι, εμείς δεν σας ακούμε τόσο δυνατά. Μιλήστε όσο πιο δυνατά γίνεται. Κοιτάξτε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η γραμμή οριοθέτησης της Αιγύπτου που σταματά στη μέση γραμμή και είναι προφανές ότι ο καθορισμός του Τριεθνούς πάει βορειότερα. Δεν δείχνει ότι η Αίγυπτος επιμένει και τώρα στη μειωμένη επίρρεια της Κρήτης? Τώρα μιλήσω χωρίς το... μιλέτε τώρα, ακούτε καλύτερα? Βεβαίως. Ωραία. Δεν έχω τελικά στοιχεία και οριστικά στοιχεία μέχρι που πάει, αλλά όπως αντιλαμβάνομαι πάει βορειότερα και εγγίζει κατά τη δική της άποψη τη μέση γραμμή, την οποία ορίζει η ίδια και δεν ξέρω πώς την ορίζει, εάν είναι με την επίρρεια της Κρήτης πλήρης ή κάποιον άλλον νησιών εκεί ή της Γάβδου κλπ. Δεν ξέρουμε γιατί σταματά εκεί. Και είναι εκείνο που πρέπει να διερευνηθεί και να διαβουλευτεί η Ελλάδα μαζί με την Αίγυπτο. Κύριε Ζήνωνος, το ερώτημα μου είναι μήπως πανηγυρίζουμε από τη μια για την μονομερή οριοθέτηση ανακήρυξης Αιγύπτου προς τη Λιβύη και από την άλλη μας προκύπτει μειωμένη επίρρεια ξανά της Κρήτης? Ωραία. Ακριβώς εκείνο δεν το διαπίστωσα και δεν μπορώ να το διαπιστώσω με τα στοιχεία που διαθέτω. Εάν έχει όντως υπολογίσει μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη ή στα νησιά, είτε Γάβδον είτε Γαβδοπούλα ή αλλού, μεταξύ Γάβδου δηλαδή και Κουφονήσι, Χρυσή κλπ. Δεν τα έχω αυτά τα στοιχεία. Mm-hmm. Ό,τι πήγε βορειότερα όμως και έμεινε νοτιότερα από το σημείο που έχει γίνει έκπτωση του σημείου Α υπέρ της Αιγύπτου, έμεινε στην κατακνήρια, στη μέση γραμμή των δύο, δηλαδή Αιγύπτου, Λιβύης και Ελλάδος. Έχει πάει στη μέση γραμμή και σταματήσει αυτόν τον διαχωρισμό. Θεωρητικά έτσι το βλέπω, χωρίς επιμέρους ανάλυση και των στοιχείων και των δεδομένων. Τώρα. Τώρα, σε γενικές γραμμές όμως, τις δίδεται άλλη μια φορά. Ό,τι πανηγυρίζει δεν πρέπει να πανηγυρίζει ότι με τη συμφωνία που έκανε έχει σκοτώσει το τουρκολιβικό. Ούτε καν πανηγύρισε, ούτε την επηρεάζει εκεί την Αίγυπτο. Ποσός στη διεκδίκηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της δικής της. Καθόλου δεν την επηρεάζει. Ένα στοιχείο είναι τούτο. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει θετικά να το δει η Ελλάδα είναι ότι έχει κινηθεί δυτικά του σημείου Α και επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τις ΑΟΣ της Ελλάδος. Άρα πρέπει να διαβουλευτεί με την Ελλάδα εάν θα προχωρήσει σε διαπραγμάτευση. Διότι το να κηρύξεις δεν είναι, είναι ένα στοιχείο ένδειξης προς μια διαπραγμάτευση. Πρόθεση, ναι, ναι. Διαπραγμάτευση. Εγώ λέω ότι το διάταγμα του ΣΥΣΥ είναι μια ανακήρυξη της ΑΟΣ της συνορεύουσας ΑΟΣ με τη Λιβύη, της συνορεύουσας, όχι ένα διακτή όπως η πληθυσία της Ελλάδος. Τώρα πάω εγώ δυτικά, ανατολικά. Ανατολικά δεν ξέρω ποιος κακός δαίμον εφώτισε να μείνουν στον 28ο. Ποιος περιορισμός δίνει αυτό το δικαίωμα? Διότι να σας πω ότι οι ισοαποστάσεις από την Κάρπαθο συνεχίζουν να επηρεάζουν τη μέση γραμμή προς την Αίγυπτο ακόμα λίγο και η Ρόδος καθόλου. Η καθόλου δεν πήγε στην εξίσωση η Ρόδος σε ισοαποστάσεις, πολύ περισσότερο δε και το σύμπλεγμα το καθυλωρίζει. Άρα η Ελλάδα της δίνεται μια ευκαιρία σήμερα για άλλη μια φορά να κινηθεί ανατολικά, να κάνει ανακήρυξη ανατολικά, να κατέβει στη μέση γραμμή
και να καλέσει, θα είναι ιονικάλεσμα αυτό της Αιγύπτου να προχωρήσουν να συμπληρώσουν την οριοθέτηση μέχρι το τριεθνές της Κύπρου. Και σε ό,τι αφορά γιατί εμείς εμείναμε και δεν οριοθετήσαμε ακόμα την Κύπρο, μα πριν την οριοθετήσουμε θα πρέπει απλά να κηρύξουμε μονομερός όπως έκανε η Αιγύπτος. Δηλαδή είτε η Κύπρος είτε η Ελλάδα να ξεκινήσει από το τριεθνές εκεί που θεωρούμε Αιγύπτου Κύπρου Ελλάδος, να προχωρήσει προς το Τουρκία Κύπρος Ελλάδος και να τα αφήσει εκεί. Διότι η Κύπρος έχει κάνει ανακήρυξη και έχει κάνει και συντεταγμένες προς το τουρκικό μέρος. Άρα είναι μια άλλη ευκαιρία, ένα άλλο φάουλ για πέναλτι, και πρέπει η Ελλάδα να εκτελέσει αυτή την ευκαιρία που της δίνεται για πέναλτι. Της το έκανε με το τουρκολιβικό και δεν έκανε 12 ναυτικά μίλια. Ακούσα τον κύριο Φενέκον και εγώ συμφωνώ και πάντοτε το έλεγα. Εκεί που έκανε το τουρκολιβικό, σε απάντηση η Ελλάδα ήταν να προστατεύσει τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία λένε 12 ναυτικά μίλια. Είναι εθνικά. Δηλαδή δεν μπορεί χωρίς όπλα η Τουρκία και χωρίς σφαίρα και χωρίς ρουκέτσες κλπ. Να παίρνει σημεία και η Ελλάδα να μένει πίσω και να περιμένει την επόμενη κίνηση της Τουρκίας, που μπορεί η Τουρκία να κάνει ανακήρυξη. Και να κάνει η Τουρκία κατά τη δική της έννοια ολοκληρωμένη ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα κύριε Ζήνωνος, λέτε ότι αφού η Αίγυπτος αποφασίζει να πάει πιο δυτικά και παρά τη συμφωνία που είχε με την Ελλάδα, το μνημόνιο που έλεγε ότι κάθε πλευρά την κίνηση που θα κάνει θα την γνωστοποιεί στην άλλη. Ωραία, δεν το γνωστοποιεί. Μάλιστα, δεν το έκανε. Ωραία, είναι η ευκαιρία, λέτε, να πούμε και εμείς κατά τον ίδιο τρόπο. Πάμε και πιο ανατολικά, μονομερός, από τον 28ο, και κυρίως να δούμε και την ιστορία αυτή με μια άλλη οπτική. Γιατί καλά το είπατε εσείς, η Αίγυπτος έκανε τα δικά της. Αν η Τουρκία έρθει αύριο το πρωί μονομερός και έρθει και κουμπώσει με την Αίγυπτο, πει δέχομαι τη ρύθμιση που έκανε σε Αίγυπτο δυτικά της Λιδής και έρχομαι και εγώ πιο κάτω μαζί σου. Δεν μας πετάνε έξω. Ναι. Και μάλιστα η Ελλάδα όταν θα κάνει ανακήρυξη πρέπει να πάει αυστηρά στη μέση γραμμή, διότι είναι από εκεί που διαπραγματεύεσαι. Από τη μέση γραμμή. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τις εκτόσεις που ακολούθησε και έκανε, που ήταν μια συμφωνημένη, μειωμένη μερική τέλος πάντων οριοθέτηση, συμφωνημένη για διάφορους λόγους, πολιτικούς ή άλλους. Σήμερα όταν κάνει μια ανακήρυξη, θα πρέπει να κάνει μια ανακήρυξη και να σας πω και την αλήθεια, εκεί ο νόμος 2001 Μανιάτη, ο ίδιος ο νόμος αυτοαναιρεί την ανακήρυξη και λέει όταν κηρυχθεί, δηλαδή όχι οριοθετηθεί, όταν κηρυχθεί, άρα δεν ορίζεται και κήρυξη εκείνο. Η Ελλάδα πρέπει να κηρύξει την αποκλειστική οικονομική ζώνη κατά τη δική της θεώρηση και να στείλει τους χάρτες με συμπεδραμένες και οι όμορες και φίλες χώρες, τόσο μέσα από το Διεθνές Δίκαιο και τις πρόνοιες του δικαστηρίου, του Διεθνούς Δικαστηρίου το 1938 κλπ. Να έρθει σε μια διαπραγμάτευση, ή ακόμη αν δεν τα καταφέρει, να πάει και στη Χάγη. Πρέπει η Ελλάδα να κάνει κίνηση. Πρέπει να δημιουργήσει αυτό που λέω πάντοτε στα αγγλικά, disputed area, disputed zone, διαφιλονικών ζώνη. Ο Άμος Χοχστέιν δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα αν δεν του δίναμε διαφιλονικία. Του δώσαμε διαφιλονικία και συγκεκριμένη άσκηση μπροστά του. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι όλα στον αέρα όμως. Όλα στον αέρα. Έχετε δίκιο, όλα στον αέρα. Ακούστε εδώ, λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Το όλο θέμα, πείτε στον κύριο Ζήνωνος που τα ξέρει καλά, λέει, ίσως όσο ελάχιστη, είναι ότι η Τουρκία έχει κάνει σημείο πρόσωψης στην Κνίδο, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στον υπολογισμό της ΑΟΣ Ρόδου και Καρπάθου. Λέω εγώ λοιπόν, λέει, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια σε Ρόδο, Κάρπαθο, Ρο κτλ. Ένωση Χίνας Παξιμάδας με Ρόδο με ευθείες γραμμές βάσης. Τους μπλοκάρεις πλήρως, λέει. Βεβαίως, διότι αυτό είναι δικαίωμα. Είναι αναφέρονται δικαίωμα που της δίνει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν είναι κάτι που το διαπραγματεύεσαι. Το να καθορίσετε γραμμές βάσης στους κόλπους και τα 12 ναυτικά μίλια δεν τα διαπραγματεύεσαι. Διαπραγματεύεσαι την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, διαπραγματεύεσαι ίσως και τη θαλοκρηπία κάτω από την έννοια του Δυτικού της Θάλασσας φυσικά, του 82, όχι του Γενέβης, αυτό που ερμηνεύει η Τουρκία και μάλιστα αυθαίρετα και με τραμπουκισμούς. Κάτω από τη διεθνή διαδικασία και κανονισμούς. Άρα λέτε εσείς ότι πρέπει τα τετελεσμένα να τα δημιουργεί η ελλαδική πλευρά, σωστά?
Βεβαίως τα οποία δεν είναι αυθαίρετα και δυναμικά. Είναι μέσα στα πλαίσια των δικαιωμάτων που της παρέχει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Δεν μπορεί να περιμένει όλα είναι ιονή ΑΟΣ, ιονή Μιχαλοκρηπίδα, ιονή. Είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να κερδίζει πόντους η Τουρκία και να τρέχουμε εμείς, να τρέχουμε με διάφορες προχειρότητες να ακυρώνουμε τις παρανομίες της Τουρκίας. Λέγεται δουσκολητικό, που λέγεται, ξέρω εγώ, αύριο πρέπει να προχωρήσει κάτι άλλο. Έκαμε εκείνο που έκαμε με το ψευδοκράτος. Η Τουρκία τόλμησε και έκαμε ανακήρυξη και οριοθέτηση, λέει, με το ψευδοκράτος, που δεν είναι μέρος του δικαίου της θάλασσας της Τουρκίας, και έκαμε μέσα στα πλαίσια του δικαίου και έκαμε διευθέτηση, λέει, του συνόλου με το ψευδοκράτος. Και φυσικά ήρθαμε εμείς από το υστέρο και στείλαμε εμείς, όπως βλέπουμε, τα δικαιώματά μας μέσα από την ανακήρυξη. Και είναι ιδιαίτερο, είναι η Συρία και η Ελλάδα. Να κάνουμε με τη Συρία και με την Ελλάδα, όχι οριοθέτηση. Να κάνουμε μια ανακήρυξη. Δεν τολμήσαμε ούτε να κάνουμε ανακήρυξη, ούτε εμείς ούτε η Ελλάδα. Ο κύριος Θόδωρος Καριώτης, σε ένα άρθρο του χθες, είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη κίνηση Αιγύπτου, αλλά δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς στην Ελλάδα, είναι ώρα για προβληματισμό. Γιατί πρώτον, το ίδιο μπορεί ακριβώς να εμφανιστεί να κάνει η Τουρκία αύριο το πρωί. Πώς θα αντιδράσει εσύ, συμφωνείτε? Πρέπει να αξιοποιηθεί, είναι timing, πρέπει να αξιοποιηθεί θετικά από την Ελλάδα με την φίλη και συνεργάτητα Αίγυπτο, τη οποία έκανε τα χατήρια και έμεινε στον 28ο. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Ξεκίνησε από τον 26ο, ενώ έχει υπόλοιπα να συμπληρώσει. Το λέω και το ξαναλέω. Έχει υπόλοιπα να συμπληρώσει μέχρι να φτάσει το Διεθνές. Η Αίγυπτος δεν έχει κανέναν, μα κανέναν κοινό έναντι σύνορο με την Λιβύη. Μόνο πλευρικό σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε παρακείμενο σύνορο. Αυτό που χωρίζει δηλαδή τα διαχωρικές θάλασσες και χωρίζει δύο αποκλειστικές κοινωνικές ζώνες. Επειδή... Εκείνον έχει λόγον η Ελλάδα. Εκεί έχει λόγον η Ελλάδα. Όταν φεύγει από τα χωρική θάλασσα των δύο χωρών, εκείνον το γειτονικό σύνορο έχει λόγον η Ελλάδα, διότι επηρεάζει ανάλογα πώς θα επιμετρηθούν στην εξίσωση είτε τα νησιά είτε τα νησιά που είναι η Γάρδος και η Γαρδομούλα και κάποιες άλλες νησί. Και η ίδια Κρήτη. Άρα θέλει η Αίγυπτος και πρέπει να κουβεντιάσει για να οριστικοποιήσει εκείνη τη θέση πριν πει στη συζήτηση ίσως και με την Λιβύη. Πρέπει να κουβεντιάσουν, διότι η Ελλάδα έχει ένα συμφωνητικό με την Αίγυπτο και οφείλει η Αίγυπτος, έχει και ηθική και νομική υποχρέωση και τα σύμφωνα με τον άρθρο δική τη σύμβαση που έχει υπογράψει να πάει να κουβεντιάσει και να δει και τις ανησυχίες της Ελλάδος. Και εγώ δεν έχω στοιχεία για να καταλάβει σήμερα, δεν έχω κανένα χάρτη της Ελλάδος που να δείχνει ακριβώς τι έχει ληφθεί υπόψη και τι έχει επιμετρήσει στον καθορίσει το APCD, να μην τα ξαναλέμε, το είπα πολλές φορές. Σωστά. Αν έχει λάβει υπόψη τα νησιά, το να πάρει πλήρη ή μερική είναι πλήρια από νησιά είναι ένα θέμα το οποίο είναι συμβατό και με το δίκαιο κλπ. Το να αγνοήσεις όμως ένα νησί, το να αγνοήσεις ας πούμε ότι η Κάρπαθος συνεχίζει να επηρεάζει τη γραμμή μέχρι την Αίγυπτο, τη μέση γραμμή μέχρι την Αίγυπτο, την επηρεάζει. Και σταματούμε εκεί που μας είπε ποιος, 28ος, όμως δεν συμβρινός. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαι συμβρινός, είμαι συμβρινή, οριοθετούν τη θαλάσσια ζώνη. Έστω τη μερική που έκανε με την Αίγυπτο είναι η τελευταία ισοαπόσταση που έχει υπολογίσει προκειμένου να σημειώσει το σημείο B. Εκεί που οριοθετεί και εγκλωβίζει τη θαλάσσια οριοθετημένη ζώνη της Ελλάδος και την οριοθετημένη ζώνη της Αιγύπτου και όχι ο συγκρινός. Τώρα, θέλω είναι ένα τεχνικό θέμα που το λέω. Και δεν είναι κρίσιμο το τεχνικό όμως. Αυτό το τεχνικό που θέτεται είναι πολύ κρίσιμο και αυτοί που πρέπει να το ακούσουν να το ακούσουν. Θέλω να σας ρωτήσω, το λέει και ο Βασίλης εδώ. Λυπείτε στον κύριο Ζήνονο, το άφησε προηγουμένως, είπε με ένα μικρό τριγωνάκι ουδόλως οι αιγυπτιακές ρυθμίσεις ενοχλούν σε τίποτα μέχρι σήμερα την Τουρκία. Είναι έτσι? Δεν ξέρω, διότι εγώ άκουσα κάποιον γεωδέτη που μπήκε, δεν ξέρω, τον έβγαλε εσύ κάποτε πριν κανένα χρόνο και είπε ότι έχουμε κάποια δικαιώματα θαλάσσια ζώνης ακόμα εκεί, τα οποία άφησαν και δεν το ορίζει. Ο κύριος Πορτοκαλάκης, ναι, το είχε πει στην εκπομπή, ο κύριος Πορτοκαλάκης. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό, το αναγνωρίζω. Και συγκρίνοντας το τέρας εκείνο που έχει δημιουργήσει η Τουρκία με την Λιβύη, εκείνα τα δύο, εκείνους τους κόμους τους δύο, συγκρίνοντας το, επηρεάζει ελάχιστα τις
στην Αιγυπτιακό, η Αιγυπτιακή λαός, σε εκείνο το σημείο μόνο που είναι κενό. Άρα, κύριε Ζήνωνος, δικαιούμαι να σας ρωτήσω. Η Τουρκία δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις Αιγύπτου. Η Αίγυπτος δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις Τουρκίας. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Ακριβώς. Η μπάλα είναι στα δικά μας πόδια. Τα πέναλτι εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Τα φάουλ τη Τουρκία εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Δεν περιμένω έναν τρίτο να βγει από την κερκίδα ή να βγει από αλλού για να με βοηθήσει. Εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Είναι μια ευκαιρία, δεύτερη ευκαιρία αυτή που σου δίνει η Αίγυπτος. Έμεινε στην Αίγυπτο δυτικά, ανατολικά, μέχρι 28. Πάει 26 η άλλη η Αίγυπτος και στη με τη Λιβύη. Εντάξει, με τη δική της μονομερή, ως πάνω κίνηση. Αλλά σημαίνει ότι όλα αυτά τα σημεία πρέπει να μην μετρήσουν. Και πιστεύω εγώ ότι είναι υπέρ της Ελλάδος να αξιοποιήσει αυτή την κίνηση της Αιγύπτου. Και δεν βλέπω εγώ να σκοτώνεται το τουρκολιβικό. Το τουρκολιβικό σκοτώνεται μόνο με τις κινήσεις της Ελλάδος, τις νόμιμες κινήσεις, αυτές που τους δείτε για μας του Βουλικού της θάλασσας. Τώρα, με ρωτάει εδώ κάποιος φίλος ο Νίκος. Εμείς παίρνουμε ως δεδομένο ότι ό,τι έκανε η Αίγυπτος το έκανε, αν όχι σε συνεννόηση, προς όφελος και δικό μας. Και αν η Αίγυπτος, δρώντας εντελώς αυτόνομα, με πρόθεση να δημιουργήσει το υπόστρωμα και την αφορμή στην Τουρκία να έρθει σε διαβουλέψεις μαζί της, αφού βλέπει την ατολμία των δικών μας ηγεσιών, αυτό δεν παίζει, λέει. Δεν πήρα ολόκληρη την ερώτηση. Δεν το τελικό που είναι. Λέει, το τελικό ερώτημα. Αν η Αίγυπτος τελικά αυτά που κάνει, δεν τα κάνει για να μας δώσει εμάς πάσα, αλλά για να βάλει την Τουρκία σε μια διαβούλευση μαζί της, αφού βλέπει ότι εμείς λειτουργούμε άτολμα. Μας έχει περάσει λίγο αυτό. Εγώ δεν βλέπω, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν βλέπω κανένα λόγο, κανένα λόγο της Τουρκίας να διαφωνήσει με αυτό που κάνει η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος διαχωρίζει τη χωρική της θάλασσα από την αποκλειστική οικονομική της ζώνη με την Λιβύη. Η Τουρκία με το τουρκολιβικό δεν επηρεάζει αυτά τα συμφέροντα της Αιγύπτου. Άρα οι κινήσεις της Αιγύπτου δεν επηρεάζουν τα σχέδια της Τουρκίας. Μάλιστα. Ό,τι κάνει, το κάνει. Εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε. Εμείς. Σαφές. Άρα τα βαρύγδουπα ότι διαλύσαμε το τουρκολιβικό από την πλευρά της Τουρκίας δεν στέκει εδώ. Εμείς χρειάζεται να λειτουργήσουμε. Ακριβώς. Λέει εδώ άλλος φίλος. Τόσα χρόνια εμπειρία σε οριοθετήσεις και τις γεωδεσίες ο κύριος Ζήνωνος. Έχω μια απορία. Έχει καταλάβει? Είναι άγνοια? Είναι ότι δεν το έχουν νιώσει στο πετσί τους οι πολιτικοί ή είναι επί τούτου? Κοιτάξτε, η πολιτική διαχείριση κάποιων ζητημάτων είναι θέμα πολιτικής. Η νομοτεχνική και με το διεθνές δίκαιο ακόμη διαδικασία είναι η δική μας δουλειά και δική το συμβούλιο να συμβουλεύσουν τους πολιτικούς. Δεν μπορεί άλλη υποχωρητικότητα ή τέλος πάντων κατευνασμός ή ξέρω, δεν έφεραν τίποτα αυτά. Αν το δούμε και γεωπολιτικά το ζήτημα, δεν έφεραν τίποτα. Μιλάνε για αποστατικοποίηση των νησιών, μα δεν κοίταξαν την Κύπρο, που την ξεγύμνωσαν. Εκεί που είχε κάθε υποχρέωση την τριγύμνωση η Ελλάδα, εγκύτρια να κρατεί δυνάμεις στην Κύπρο. Και το σε σήκωσε. Είτε διότι κάνανε προβοκάτσια και δημιουργήσαν επεισόδια και αναγκάστηκε από το ΝΑΤΟ η Χούντα να τα σηκώσει. Και άφηκα με ξέφραγο εδώ τα μπέλη και μας έφυγα ξαϊτούς και μέσα σε δύο κινήσεις. Και αυτά τα πράγματα τα βλέπει η ιστορία, τα κατάγραψε. Και πρέπει η Ελλάδα να προσέξει στα νησιά. Και να φανάξει και να πει, κύριοι, εμείς θα υπερασπίσουμε τα νησιά και θα τα εξοπλίσουμε απλά. Θα τα υπεροπλίσουμε. Γιατί είσαστε μια πολιτική χώρα. Είσαστε χώρα τραμπούκι. Είσαστε τρομοκράτες. Προχθές ο Ερντογάν έκανε τρομοκρατία. Λέει να ρίξει πύραυλο μέσα στη Ρωινατίνα. Μάλιστα. Τρομάζει. Συγγνώμη και λέξει, δεν ξέρω τα τουρκικά. Θα τα βρω, τρομάζω τους Έλληνες. Αλλά είσαι τρομοκράτης, εσύ που τρομάζεις. Και δεν τα καταδικάζει ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στη διεθνή κοινή. Αύριο θα ακούσουμε να μας κοδώσουν και για Νόμπελ ειρήνης. Να πω στο φίλο το Γιάννη που λέει ότι κάθε τη γραμμή που σηκώνει η Αίγυπτος τέμνει το τουρκολιβικό, πως δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η κάθε τη γραμμή που σηκώνει η Γιάννη μου, η Αίγυπτος σηκώνει προς την πλευρά της Λιβύης. Δεν το έχει καταλάβει. Στα πλάγια. Από εκεί την πάει. Στην Τουρκία. Τέμνει το τουρκολιβικό σε σημεία τα οποία δεν επηρεάζουν. Την Τουρκία, έτσι. Δεν επηρεάζουν. Δεν την ελληνική, να όσο επηρεάζει το τουρκολιβικό. Μάλιστα.
Κύριε Ζήνο Νοστόλα, σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Μου λέει κάποιος, δεν χρειάζεται εδώ και ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας, κύριε Ζήνωνος, τελικά. Βεβαίως χρειάζεται. Και όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να παραπέμπονται σε τεχνικές ομάδες. Εθνικές ομάδες, και το είπα πολλές φορές, η εθνική στρατηγική πρέπει να είναι διαρκής και θα είναι, να είναι και ιονή σύνταγμα. Όπως το κάθε κόμμα είτε βγει το τάδε ή το Α ή το Β, οφείλει να υπακούει στο Σύνταγμα. Και όλοι αυτοί που βγαίνουν να υπακούν σε μια εθνική πολιτική, εθνική στρατηγική. Η οποία εθνική στρατηγική δεν είναι να λέμε τον εθνικό ύμνο και να δίνουν ελληνική σημαία. Αλλά να εφαρμόζουμε μια συγκεκριμένη πολιτική σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα ή τις απειλές διαχρονικά και διεθνώς. Δηλαδή με όχι μόνο με την Τουρκία, αλλά με οποιοδήποτε τρίτο, με ακόμα και φίλους. Οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν και να ενεργούν με τρόπο με οποίο βλάπτει τα συμφέροντα τα εθνικά. Και μιλώ εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου τη Ελλάδα, δεν έχει κόψει να μην μιλάμε εκ μέρου τη Ελλάδα. Μιλώ καθαρά από τεχνική άποψη. Καλημέρα κύριε Ζήνωνο, σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμη για τις πολύτιμες καταθέσεις γνώσης και σκέψης που έχετε επί των θεμάτων και νομίζω νοήτο. Καλημέρα σας. Καλημέρα.